θέμα, γιατί να δούμε ένα θέμα που μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχω μαζί μας τον Νίκο Βασιλάκο, το φίλο της εκπομπής, πραγματογνώμονας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο οποίος είναι μπροστά σε ένα. Πολύ ωραία εικόνα. Πού βρίσκεσαι ή δεν το λες. Είναι φόντο αυτό, έτσι δεν από είναι. Από τη Μάνη, γεια σας από το σκουτάρι. Μόνο για σας γίνεται αυτό. Να σας πω ότι όλα γίνονται επειδή. Θυμάστε τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Τζιρογιάννη, που μου είχε δώσει ένα ειδικό μεταφερόμενο φως και έτσι μπορώ και βγαίνω σωστά τηλεοπτικά. Πού είσαι πάλι, συγγνώμη, εξήγησέ μας. Στη Μάνη. Στη Μάνη. Νόμιζα ότι είναι φόντο, ξέρεις, αυτά που έχουμε. Είσαι τυχερός. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ με το TikTok, όπου βλέπουμε και παρακολουθούμε τη μία μετά τις άλλες τις κυβερνήσεις να απαγορεύουν την χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής σε κυβερνητικά τους στελέχη. Σωστά. Βρετανία, Νέα Ζηλανδία και Καναδάς για αρχή. Λοιπόν, ξεκίνησαν και απαγορεύουν στα κυβερνητικά στελέχη. Ο Καναδάς έκανε την αρχή, ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει ότι δεν θέλουμε κανένα στέλεχος κυβερνητικό, κανένας βουλευτής από το Κογκρέσο να συνδέεται και να χρησιμοποιεί TikTok. Δεν γίνεται αυτό, απαγορεύεται. Και το ίδιο καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά ισχύει παντού. Γιατί? Γιατί έχουν βρει ότι η κινέζικη κατασκοπία έχει απλώσει τα πλοκάμια της μέσα στο TikTok και τι κάνει, κρατάει όλα τα δεδομένα θέσης, κίνησης, χρήσης, σύνδεσης από κάθε χρήστη, τα ταΐζει σε έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος τι κάνει, βγάζει τις συνήθειες που έχει ο κάθε χρήστης. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά όταν πρόκειται, καταλαβαίνετε, για κυβερνητικά στελέχη, για υπουργούς κυβερνήσεων, για πρωθυπουργούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν TikTok, το οποίο TikTok μπορεί κάνει χρήση της κάμερας, κάνει χρήση του ήχου, κάνει χρήση των συνηθειών. Με τον ίδιο τρόπο που βλέπετε ότι μπαίνουμε σε ένα εστιατόριο και αμέσως το Google μας λέει πήγες εκεί, πες μας, δώσ' μας την κριτική σου. Με τον ίδιο τρόπο τους λένε, κρατάνε όλα τα δεδομένα τα οποία αξιοποιούνται κάθε φορά για την εκάστοτε της κυβέρνησης. Από τη στιγμή πολύ καλά είπες εσύ ότι με το που πάμε σε ένα εστιατόριο εμφανίζεται η Google και μας στέλνει, ναι, αν σας άρεσε το εστιατόριο. Είπα, σε αγοράζεις κάτι στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, είμαι τώρα που δηλαδή, είναι μικρή, πήγαμε και πήραμε πάνω, έχω κάθε μέρα στο κινητό μου 500 διαφημίσεις για μωρά. Γιατί είναι το πρόβλημα το TikTok και δεν είναι γενικά το πρόβλημα όλο αυτό το σύστημα? Ναι. Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα, ότι το κινητό μας πια είναι σαν να ήμασταν στο Star Wars το φωτόσπαθό μας, είναι το όπλο μας, είναι το εργαλείο της δουλειάς μας και αυτό το κινητό τελικά πόσο ανήκει σε μας, πόσο ανήκει στα παιδιά μας, πόσο ανήκει στην οικογένειά μας και πόσο ανήκει στις εταιρείες. Όταν όλες οι υπηρεσίες, επειδή σου δίνουν δωρεάν υπηρεσία, σου κρατάνε τα προσωπικά σου δεδομένα, τα οποία είναι διαφημιστικά, marketing δεδομένα και δεδομένα που έχουν να κάνουν με το τι ώρα μπαίνεις στο αυτοκίνητο για να φτάσεις στη δουλειά σου. Φαίνεται ελκυστικό ότι σου λέει το κινητό σου που έχεις παρκάρει το αυτοκίνητό σου, αλλά ανά πάσα στιγμή φτιάχνεται ένας αλγόριθμος βήμα-βήμα που οικοδομεί τις συνήθειές σου και πάνω σε αυτό ξέρει την επόμενή σου κίνηση και δυστυχώς, παιδιά, δυστυχώς μαντεύει την επόμενη σου σκέψη και αυτό είναι το συγκλονιστικό. Και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με 5χρονα, 6χρονα ή 7χρονα παιδιά, τα οποία είναι πάνω από 30 λεπτά τουλάχιστον την ημέρα στο TikTok, κάθονται και καταναλώνουν βίντεο με τον αντίχειρα, δηλαδή αντί να τσιμπάνε κάτι, ο αντίχειρας καταναλώνει την πληροφορία για το 5χρονο και το 6χρονο και γι' αυτό η συμβουλή που δίνουμε στους γονείς είναι πρώτον, σήμερα είναι μια καλή μέρα, είναι μια Κυριακή, να σας κάνει το παιδί σεμινάριο TikTok, να φτιάξετε λογαριασμό TikTok, να ακολουθήσετε το παιδί στο TikTok και να αρχίσετε να βλέπετε, ναι, τι βλέπει το παιδί στο TikTok. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος προστασίας αν δεν μπείτε μέσα και σας το λέω με την εμπειρία και να γίνουμε δηλαδή μέρος όλου αυτού του δικτύου. Ναι. Για να λέγουμε τι κάνει και πού μπαίνει το παιδί. Δεν γίνεται να μένει εκτός TikTok και να λέει δεν με αφορά. Μάλιστα. Είναι λάθος αυτό. Σε αφήνουμε να απολαύσει το καταγάλανο Αιγαίο εκεί από πίσω. Που είπε Μάνη, είπε έτσι. Στη Μάνη, στη Μάνη. Όχι Μυρτών. Μάνη, και σας καλούμε για Πάσχα. Λακωνικός κόλπος. Έχουμε και εδώ TikTok, να ξέρετε, με κεραίες κινητής, αλλά υπάρχει και ζωή. Η ζωή είναι πραγματική, δεν είναι εικονική. Σε ποιο κομμάτι της Μάνης είσαι, στη Λακωνία ή στη Μεσσηνία? Είμαι στη Λακωνία, φυσικά, ως Βασιλάκος. Είμαι στη Βέρα, Μάνη, την Ανατολική, την Προσιλιακή. Ένα χιλιόμετρο από το διόδιο της Μάνης, όπου ο Μαυρομιχάλης δεν άφηνε τον Τούρκο να περάσει και του έλεγε μια φορά το μήνα θα σου φέρνω τα χρήματα που θες. Τόσο Μάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Θα επιστρέψουμε στα θέματα και στη συζήτηση.